λοιπόν. Η ελευθερία στα μαζικά μέσα ενημέρωση τελικά είναι σαν τον ακροβάτη που υδρώνει καθημερινά για να ισορροπεί πάνω στο πλεμμένο σκηνή του έτοιμου λόγου, του προφορικού και της εικόνας. Ελευθερία. Εισέρχεται ο γάμος μας εις το ύψος της Αγίας Τριάδος, θα μπορούσα να πω, εις τους ακτίστους ουρανούς της θεότητος. Να τον απορρίπτουμε, να αμφισβητούμε την ύπαρξή του, δυστυχώς ακόμη και να τον υβρίζουμε. Δεν προβλέπονται οι σεισμοί. Και εγώ έλεγα παλιότερα ότι δεν προβλέπονται οι σεισμοί και εξακολουθώ να λέω ότι δεν προβλέπονται με ακρίβεια. Δεν έχουμε γνώση να πούμε στον πολίτη να βγει από το σπίτι και να ξαναμπεί μέσα. Τον εμφύλιο πόλεμο τον προώθησαν και τον επέσπευσαν οι Αγγλέζοι. Γιατί στην καθημαγμένη Ελλάδα της κατοχής ήθελαν να προσθέσουν ακόμη σοβαρότερα τραύματα. Να βάλουμε την γλώσσα του Αλτζάιμερ είναι απλά. Λέει κάτι, αν ξεχνάει κάποιος και έχει επίσης και δύο άλλα προβλήματα στις νοητικές του λειτουργίες και όλα αυτά έχουν επίδραση στην κοινωνική του και λειτουργική του ζωή, τότε πάσχει από άγρια τύπου Αλτζάιμερ. Φράζω την ευχή και την ελπίδα. Πως αν κάποτε ο Άγγελος του Θεού κατέβει για να διώξει τους φέτιους από τον ναό της ιατρικής, κάποιοι να υπάρξουν, κάποιοι τέλος πάντων, που τελικά θα μείνουν μέσα. Λέμε καμιά φορά για το εισπάλμα ότι εισπάλθηκαν πολλοί ανθρώποι. Πλάτους ήταν πολλοί γυναικών που έπλαταν άνθρωποι του υψηλού προϊόντος. Γνώσεις την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Πώς θα γνωρίσουμε την αλήθεια για να μην μείνουμε σε δούλοι του διαβόλου και τον διαβόλο. Σώνα, μη τυραννίεσαι και με εις βαρύν καρδίαν. Θα λάεις το χρυσόν το όνομα και τουρκικόν θα.
το αυτοκίνητό μου, άρα δεν μπορώ να οδηγήσω και τη χώρα μου. Και παρετούμε. 4,5 ευρώ. Μα 4,5 ευρώ για μία εφημερίδα ως εφημερίδα είναι εξωφρενικό ποσό. Δηλαδή να μην το... Να θυμάστε ότι το 1922 δεν νικήθηκε ο γενναίος ελληνικός στρατός, αλλά η ελληνική ανίκανη πολιτική ηγεσία. Η ιστορία επαναλήφθηκε από τη Χούντα το 1974. Σε οδό και μάλα τα Τούρκ, από το 38 έως το 55, που έγινε το πογκρόμ κατά των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, η οδός Αποστόλου Παύλου λεγόταν οδός και μάλα τα Τούρκ, ελέω Ιωάννη Μεταξά. Συμμετοχή στο διεθνές γίγνεσθε και προσπάθησε να εκμεταλλευτείς με τις μικρές σου δυνάμεις τι μπορείς να αποκομίσεις. Αλλιώς περιθωριοποιείσαι και χάνεσαι. Και θεωρώ ότι το τρίγωνο ή το τρίπολο, αν θέλετε, νέοι, οικογένεια, σχολείο, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και στο μέλλον, διότι οι σχέσεις κατανόησης δυστυχώς μετατρέπονται σε σχέσεις έντασης. Η Εκκλησία δεν αρνείται τον έρωτα, αλλά τις παραχαράξεις του. Η Εκκλησία τρομάζει γιατί βλέπει ένα πλήθος ανθρώπων ανίκανων να ερωτευθούν και να αγαπήσουν. Τα περισσότερα από τα παιδιά που δημιουργούν τα κοινωνικά έκτροπα σε όλη τη διάρκεια κάθε χρονιάς είναι κατά το πλείστον εύπορα, αλλά ορφανά από γονείς. Αν τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν τον κόσμο, σίγουρα το διαζύγιο θα είχε διανόμου χαρακτηριστεί ως βαρύ ποινικό αδίκημα. Το πατερικό ήθος δεν έπαυσε σε κάθε εποχή, επομένως και στη δική μας, να διαποτίζει τη συνείδηση όλων εκείνων που σταθερά διακρατούν τη σχέση τους με τη ζωή του εκκλησιαστικού σώματος. Η παιδεία είναι παγκόσμιο αγαθό, γιατί όποιος την καταναλώνει, όποιος την χρησιμοποιεί, δεν την αφαιρεί από κανέναν. Οι σύγχρονοι ασφαλίτες είναι αυτοί, οι οποίοι τους απλούς πατριώτες μετατρέπουν σε εθνικιστές. Τέταρτη εξουσία είναι η εξουσία η οποία σε άλλες τρεις υφιστάμενες, τη δικαστική, την νομοθετική και την εκτελεστική, τις συμπληρώνει και τις κρίνει. Το 0,8% αποτελείται από όλα τα άλλα 90 χημικά στοιχεία. Και όμως, χάρη σε αυτό το μικρό ποσοστό των χημικών αυτών στοιχείων, υπάρχουμε εμείς σήμερα. Ήθελα και πίστευα ότι ο ελληνισμός πρέπει να έχει μια ενότητα στην αντιμετώπιση λειτουργίας, μη μόνο στρατιωτικά, αλλά πολιτικά, διπλωματικά, εκπαιδευτικά. Όταν όμως με είπαν δάσκαλο, τα χρειάστηκα. Γιατί εκεί δεν έχει παίξει, γέλασε. Δάσκαλο είπαν τον Αζωραίο. Δάσκαλο είπαν τον Σοκράτη. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού έχει πολλαπλές προσεγγίσεις. Δεν γίνεται πια από ένα γιατρό, χειρουργό ή παθολόγο, ογκολόγο. Γίνεται από μια ομάδα γιατρών. Ο γονιός να κάνει τι? Το μόνο που μπορεί να κάνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα του παιδιού, το πνευματικό. Αυτές οι γυναίκες που κατακτούν υψηλά αξιώματα, δεν θα έπρεπε, για παράδειγμα, να αγωνίζονται για το πώς θα σταματήσει η εκμετάλλευση, η εκπόρνευση και η εμπορία της γυναικείας και της παιδικής σάρκας? Πιστοποιώ ότι λαός παραδομένος σε πρόσκαιρες και επιδερμικές απολαύσεις θα ευρεθεί μια ημέρα ανίκανος να φέρει εις πέρας ένα έργο μεγάλης πνοής. Όλοι μας έχουμε ένα τεταμένο χέρι και δείχνουμε στον άλλον, δεν είναι? Πάντα φταίει κάποιος άλλος, οι δομές, η κυβέρνηση, έτσι, όλοι είναι χειρότεροι από μένα. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να αντικατέχονται από ένα αίσθημα ευθύνης. Δηλαδή, πρέπει όλοι να ξέρουν ότι στο ρεπορτάζ της εξωτερικής πολιτικής, αυτό που λέει ο δημοσιογράφος ή γράφει, παράγει ένα άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα στο ειδησιογραφικό επίπεδο. Είναι ότι ζούμε μια περίοδο που η παράδοση και η ταυτότητα επιστρέφει σαν σύγχρονο. Όλοι αυτοί λύσαξαν με τους πρόσφυγες, τους φτωχούς και ελεηνούς κυρίως, τους απομάκρυναν, τους έκλεισαν κατά μούτρα τις πόρτες, τους συγκεντοποίησαν, τους απομάκρυναν κοινωνικά και προπαντός προσπάθησαν να τους συντρίψουν ψυχικά. Στα σχολιά της πατρίδας μας οι δάσκαλοι θα θεριεύουν την αποσταμένη ελπίδα του λαού μας, μαθαίνοντας τα ελληνάκια, γράμματα, σπουδάματα και του Θεού τα πράγματα. Όχι τον άνθρωπο που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα των κερδοσκόπων και του κεφαλαίου του κόσμου, αλλά με κριτήριο την
την ευτυχία του ανθρώπου. Διάφοροι σαλταδόροι να υπερισχύουν και να έχουν δημιουργήσει μια θετική κοινωνία όπου, η οποία αποτελεί τόπο συνάντησης του υπόκοσμου με τον νεοπλουτισμό. Επιδίωξη των μελών της Bilderberg είναι η εγκαθίδρυση αποτελεσματικής κυριαρχίας σε διάφορα σημεία του κόσμου με τη μεσολάβηση κυβερνήσεων ανδρικέλων που κατευθύνονται από πολιτικούς του κάτω πατώματος. Αν δεν παρέμβουν να συγκρατήσουν τους Τούρκους, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, κάλεσε τον Κύλι προς τον Καψί και πες του ότι κρίνουμε τη βάση της Νέας Μάκας όπως προβλέπει η συμφωνία. Αν τυχόν ανοίξουμε το Αιγαίο σε συνεκμετάλλευση, το Αιγαίο στο σύνολό του χάθηκε. Εμάς τους Έλληνες είναι να συναντηθούμε με αυτά τα παγκόσμια ρεύματα, είναι υπαρκτά. Μόνο εδώ συκοφαντήθηκε η ελληνικότητα και να αναλάβουμε το ρόλο που μας δίνει η ιστορία αλλά και οι προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος που είναι πολύ ευνοϊκές για μας. Η ακρίβεια είναι συνάρτηση των χρημάτων που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Ουδής ανεβάζει τις τιμές του εάν δεν υπάρχουν αγοραστές να αγοράσουν τα προϊόντα. Οι τιμές ανεβαίνουν διότι υπάρχει χρήμα είτε άσπρο είτε μαύρο και συναντάει τις αυξημένες τιμές. Αυτές είναι οι σκέψεις που ήθελα να πω, γιατί πιστεύω ότι η επικοινωνία τελικά είναι μετάγγιση ψυχής, μετάγγιση καρδίας. Τώρα θα αντιληφθούμε ότι μεγαλύτερος ο Θεός που περπατάνε στην ψυχή μας από τον διάβολο που περπατάνε στον κόσμο, και με κάθε θυσία να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεώς μας και αυτή η μαρτυρία θα σώζει και εμάς. Η ουσία του ζητήματος είναι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι σε μια κοινωνία που θέλει να λέγεται δημοκρατική, που υποτίθεται ότι παρέχει ίσες ευκαιρίες, δεν έχουν νόημα μυστικές οργανώσεις. Που επιτυχάνουν με τον κόπο τους αφαιρούν. Η Κατερίνη ατενίζει με πίστη και αισιοδοξία το μέλλον. Από εμάς εξαρτάται, από τους ανθρώπους της, αν αυτή η εξέλιξη θα είναι προς όφελος και ευλογία για μας, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας. Κανένας Ναξάτης και κανένας υπηρεσιακός παράγοντας δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει οποιαδήποτε απόφαση που θα κρίνει την τύχη του Κούρδου ηγέτη. Πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος τον έφεραν και πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος τον έδωσαν. Τελεία και παύλα. Όσο ο Τάσος δικαιώνεται, τόσο αποκαλύπτεται την προδοσία αυτών που υποστήριξαν το σχέδιο. Τρώγοντας ψωμί με ελιές, τώρα που ακόμη έχετε να φάτε, για να περάσετε το μήνυμα στα παιδιά πως ο Έλληνας, ό,τι και να γίνει, δεν μπορεί να πεινάσει. Που κατοικούν την Ασία, Αλέξανδρος, Φιλίππου και οι Έλληνες. Πού είναι οι Μακεδόνες? Επνέλε, Αλέξανδρος, Φιλίππου, Μακεδόνες και οι Έλληνες. Είναι μες τους Έλληνες. Είναι παραβατικότητα να περάσει ένα κοκκινό. Είναι απόπειρα χρόνου και είναι εγκληματικότητα. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την εγκληματικότητα σαν παραβατικότητα. Στις θέλει ο πίσω μου ελθύνη. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μου και θα ανεχτώ εγώ άνθρωπο να μην της... Ως δόλωμα χρησιμοποίησε το έβδρομο Χαμιδιέ που βγήκε νύχτα με θύελα από τα στενά χωρίς να το αντιληφθούν τα ελληνικά περιπολικά. Με την χαμένη ρωμιοσύνη της Μικράς Ασίας, με τα σημάδια ορθοδοξίας της σύγχρονη Τουρκία, όπως τα έχω ονομάσει εγώ, τα οποία αρχίζουν και πυκνώνουν τα τελευταία χρόνια. Να διατυπώσω με ευαγγελικά ρήματα βιωτικά πανθίσματα των Αγίων Πατέρων περί των απλών καθώς ακούονται, αλλά σημαντικών καθώς μελετώνται λέξεων, οπλισίων και εγώ, όπως διατυπούνται στο τίτλο του θέματός μας.
όμορφο και το νόμισμα ελίγηθε ή να εισάσει την σχέση. Και λέγεται νόμισμα από το νομίζω, διότι ου φύση αλλά νόμο. Στον είχε βαφτίσει ένας Έλληνας και πραγματικά έδειχνε μεγάλη αγάπη και σεβασμό για την πατρίδα μας. Ο συγκεκριμένος ο Ρώσος στρατηγός, ο Αρκάδη. Δεν έχουμε τίποτα εναντίον της Τουρκίας, τίποτα εναντίον των Τούρκων και σας το λέει κάποιος που ασχολείται και με τις γειτονίες. Εγώ έχω ένα θέμα με το καθεστώς. Και ποτέ δεν ησύχασε για τον κόσμο. Πάντοτε τα πάντα τα έκανε για τον Θεό και πάντα για τον κόσμο. Την κοιτίδα της χριστιανικής ορθοδοξίας. Απάτη που δεν τιμά ούτε το ελληνικό κράτος που την υφίσταται, αλλά ούτε και τους χριστοήθεις εντός εισαγωγικών, όπως αρέσκονται να λέγονται. Τι σημαίνει όμως να είσαι Ελληνίδα και μητέρα? Ετυμολογικά, η πρώτη ιδιότητα... Δεν υπάρχει κράτος, υπάρχει ευτυχώς έθνος. Άλλο είναι το έθνος, άλλο είναι το κράτος. Αλλά μηνιαίος φόρος δεν υπήρχε. Και αυτό, αν θέλετε, με εντυπωσίασε. Είχα αρχίσει να ψηλιάζομαι ότι πρέπει να κοιτάω κάθε πηγή, κάθε πράγμα. Τότε για να σπουδάσει κανείς σε ιερατική σχολή έπρεπε να πάρει χαρτί από ψυχίατρο ότι δεν είναι καλά, ότι δεν στέκει καλά. Σου λέει για να θέλει να γίνει παπάς. Βέβαια και εδώ πολλοί το λένε αυτό, έτσι. Ότι η μάνα μου που είναι του κατηχητικού, που είναι της εκκλησίας, που είναι του αλάδωτου, που είναι της νηστείας, που είναι του πρόσφορου, ο πατέρας μου της είπε γεια σου αγάπη μου και του είπε σταμάτα τις βλακίες, σοβαρέψου, άσε τις αηδίες. Αυτό που οφείλω στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου και σε εσάς καλοί μου φίλοι, δεν σκέφτομαι να πάω. Πάτε στις Ποιμένες, το μοναστήρι εκεί που είναι ηγούμενος ο πατήρ Ιγνάτιος. Πουλάει τα βιβλία μας που του έχουμε χαρίσει δωρεάν και ζει από τα έσοδα αυτά και σπουδάζει 700 παιδάκια. Την ερμηνεία του αγώνα που ετήρησε ο ίδιος με πίστη και με πιστότητα. Διερωτάται κανείς, θα υπήρχε Σαλαμίνα σήμερα? Λέω να πάρω αυτή την άσκηση να την κάνω λίγο πιο ενδιαφέρουσα. Θα πούμε ότι ένας δράκος έφαγε τη θεία μου με γαρνιτούρα μακαρόνια. Δοξάστηκε με την αληθινή άκτιστη δόξα της θεότητος ο Σαγιορείτης μοναχός, αλλά και εκλέησε το Άγιον Όρος με την... Είχαν έρθει το 1931 σε συμφωνία με τους Ιταλούς, γιατί εμείς τα πήραμε το 47, μετά τον πόλεμο. Ο δε Ιωάννης Καρμύρης το 1953, πολύ ενωρίς, δηλώνει περίφροντις από τις εξελίξεις, για τις εξελίξεις αυτές. Τα έχω απλουστεύσει όσο μπορώ για να είναι κατανοητά σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το ναυτικό. Θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση του πολεμικού ναυτικού. Αν θες να το δεχτείς, δέξου το. Δεν θες, μην το δέχεσαι.
να είσαι πολύ επιφυλακτικός και στα όνειρα και στα οράματα. Γιατί λέει και πολλοί μεγάλοι ασκητές παρασύρθηκαν και έχασαν και την ψυχή τους και παρέσυραν και άλλους ανθρώπους στην απώλεια. Σε χώρες όπως είναι η Γερμανία αυτή την ώρα, είναι η Γαλλία ή η Βρετανία, αρχίζουν και αλλάζουν πάρα πολλές συνθήκες. Παραδείγματος χάρη αρχίζουν και υπάρχουν απαιτήσεις. Υπάρχει συνέχεια και δέχονται αυτήν την εξελικτική συνέχεια της έννοιας του έθνους. Ενδεικτικά ο καθηγητής του London School of Economics, Anthony Smith. Φτάνεις στην κρίση και στην καταστροφή, τότε συνειδητοποιείς το πρόβλημα και αρχίζεις να αναζητάς τον ηγέτη που θα σε βγάλει. Και η ιστορία... Ώστε να έχουμε, να εξασφαλίζουμε την αεροπορική υπεροχή στο Αιγαίο. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Όσο και να κοστίζουν τα αεροπλάνα... Κάποιοι λοιπόν λένε, ο Κοκκινάκης, ένας σπουδαίος ταξίαργος, αν δεν απατώμανο και στρατηγός της αεροπορίας, δέραρχος δηλαδή. Έχουμε να κάνουμε με ένα ομοιογενές σώμα τουρκικό. Ακόμα αυτό δεν έχει δημιουργηθεί. Θα δημιουργηθεί πολύ αργότερα στην κεμαλική εποχή. Οι νεότουρκοι λοιπόν, αυτό που κάνουν... Η ολοκλήρωση του προσδιορισμού της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος, και εδώ θα σταθώ να σας πω τι σημαίνει γονιδίωμα. Το γονιδίωμα είναι το σύνολο των γενετικών πληροφοριών που βρίσκονται μέσα στο γνωστό σε όλους σας DNA του ανθρώπου. Και στο κελάκι του στο Άγιο Όρος, αλλά και τις δύο φορές το χρόνο που έβγαινε εδώ έξω. Πλήθη κόσμο. Και μέσα από τα λάθη χτυπιέσαι και μαλακώνεις και διορθώνεσαι, και αυτό φυσικά έχει και τίμημα, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Πονάμε. Ματώνουμε, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.